Λοιπόν, λέγαμε εδώ τώρα για αυτές τις συγκεχημένες πια πληροφορίες, διότι οι Αμερικανοί έχουν μείνει στην είδηση ότι φύγαμε από το Τζόια Τάουρο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Απλά μας δίνει μια επιπλέον φωτογραφία της φόρτωσης σήμερα, έτσι εντυπωσιακή. Αλλά η γερμανική αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών λέει ότι ξεκίνησε πάνω στο Τζόια Τάουρο η υδρόλυση. Είναι τώρα, νομίζω ότι είναι φανερό ότι αρχίζει ένα παιχνίδι επικοινωνίας, ότι όλα τα πήγανε καλά μέχρι τώρα, θέλω να μας πούνε, ότι προχωράνε στο σχέδιό τους, ότι έχουν θέληση, ότι τίποτα δεν τους σταματά και ότι βήμα προς βήμα, γιατί το τονίζανε, ότι τις δυσκολίες της Συρίας τις ξεπεράσαμε, τις δυσκολίες της, του ταξιδιού μέχρι το Τζόια Τάουρο τις αντιμετωπίσαμε, τη μεταφόρτωση την κάναμε. Οπότε ποιος ο λόγος ανησυχίας. Βέβαια είναι αλήθεια ότι ήταν και οι προηγούμενες φάσεις είχαν στοιχεία επικινδυνότητας. Όμως όλους ανεξαιρέτως και τους Ιταλούς που είχαν επικεντρώσει στο θέμα της μεταφόρτωσης, είναι λογικό ας πούμε προς την πόρτα του σπιτιού σου ας πούμε, να γίνεται μια επικίνδυνη μεταφόρτωση. Όλους βέβαια μας ενδιαφέρει τώρα αυτό που ξεκινά, η διαδικασία της υδρόλυσης. Τώρα αν θα ξεκινήσει μία μέρα μπρος ή μία μέρα μετά, αυτά είναι ασκήσεις ψυχολογικής διαχείρισης των ακροατών ας πούμε, και των ανθρώπων που προσπαθούν να τους εθίσουν τώρα στο γεγονός ότι γίνεται, θα γίνει μια υδρόλυση και όλα καλά. Τώρα όμως αρχίζουν τα δικά μας τα θέματα να πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο πολύ πια συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε δώσει κάποιες υποσχέσεις, τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Αυτό που πάνε να κάνουν δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Όταν λέμε απαρατήρητο δεν είναι ότι δεν θα μαθευτεί ότι γίνεται υδρόλυση, αλλά θα πρέπει παράλληλα με αυτό το οποίο συντελείται, δηλαδή υδρόλυση, να αποκαλύπτεται και τι είναι αυτό το οποίο συντελείται. Πρέπει σε όλο αυτό το διάστημα να μην σταματήσουμε ούτε στιγμή, πέρα από κάποιες δράσεις αιχμής, τις οποίες πρέπει να τις σχεδιάσουμε και να τις πραγματοποιήσουμε, θα πρέπει ούτε μία στιγμή να ξεχάσουμε ότι αυτό που γίνεται εκεί είναι κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Ότι από ώρα σε ώρα, επί τρεις μήνες, μπορεί να συμβεί το ατύχημα. Το ατύχημα μπορεί να συμβεί την πρώτη μέρα, την πρώτη ώρα, μπορεί να συμβεί την τελευταία μέρα, την τελευταία ώρα. Είναι 90 μέρες, 100 μέρες, πόσο θα τους επιτρέψει ο καιρός να κάνουν αυτά που λένε ότι θα κάνουν, όπως λένε ότι θα τα κάνουν. Γιατί σε όλα αυτά πρέπει να έχουμε πολλά ερωτηματικά, αλλά να ξέρουμε ότι κάθε ώρα από αυτές που περνάνε είναι ώρες επικίνδυνες. Ώρες που μπορεί να έχουμε το απευκταίο. Και να ξέρουμε ακόμα και κάτι, ότι ακόμα και αν αυτή τη φορά δεν συμβεί το απευκταίο, όπως έχει γίνει με τα πυρηνικά εργοστάσια, όπως έχει γίνει με τις πυρηνικές δοκιμές, όπως έχει γίνει με τις εκτοξεύσεις διαστημοπλοίων, το ατύχημα μπορεί να συμβεί την επόμενη φορά. Εάν τους περάσει τώρα, αν τώρα το περάσουν με τον τρόπο που θέλουν και εμείς πούμε τι να γίνει, ξεκίνησαν, τελείωσε. Ας δεχτούμε το μοιραίο, να πούμε εμείς κάποιοι. Και κάποιοι άλλοι να πούνε δεν είναι και μεγάλο το ζήτημα, μας περιπτώσει ξεκίνησε, ας πάμε στην παραλία ή ας κλείσουμε τα αυτιά μας. Αυτό θα είναι ακριβώς εκείνο το οποίο επιζητούν. Κύριε Πισέα, πριν από λίγο συνομιλώντας με τον κύριο Δημήτρη Πετράκη, παιδοχειρουργό και μέλος συντονιστικής επιτροπής εδώ του Ηρακλείου, και αναφερόμενοι στην επιστολή που έχει σταλεί πλέον σε όλη την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου, η οποία όμως απευθύνεται στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Απαγόρευσης των Χημικών, μας είπε ότι πλέον εδώ έχουμε απτά ζητήματα παραβίασης βασικών άρθρων του καταστατικού του Οργανισμού Απαγόρευσης των Χημικών, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ότι έχει χάσει την ουσία της η ίδια, έστω αυτή η αποστολή που ανακοινώναν ότι είναι κοινή Ρωσο-Αμερικανική συμφωνία, οι Ρώσοι δεν μετέχουν, οι Κινέζοι δεν έχουν πάει, άρα έχει καταστρατηγηθεί, είναι μονοπωλιακού χαρακτήρα για τους Αμερικανούς και μόνο, με λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων, και κυρίως μας ανέφερε μία διάταξη του Οργανισμού Απαγόρευσης των Χημικών Όπλων, που κανονικά απαγορεύεται η υδρόλυση εμπλό, η οποία λέει, προσέξτε, ότι ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα σε περίπτωση ατυχήματος ή διαρροής να το συγκαλύψει προκειμένου να μην εγερθούν ζητήματα από γειτονικές ή όμορες χώρες. Αυτό εμείς δεν το γνωρίζαμε, το μαθαίνουμε σήμερα. Ποιος να το γνωρίζει, ποιος να το φανταστεί. Άρα οι εμπειρογνώμονες του οργανισμού που είναι απάνω και να δουν διαρροή, λέω εγώ, αν συμβεί, ευχόμαστε να μην συμβεί, μπορεί να παρέμβει ο Γενικός Διευθυντής και να τους πει τσιμουδιά. Γι' αυτό να σας πω την αλήθεια, κύριε Σαχίνη, εμείς είχαμε επιφυλάξεις από την αρχή
στο αίτημα για την συμμετοχή εμπειρογνωμών. Δεν έχουμε καμία αντίθεση σε αυτό και ίσως να έχουμε παρεξηγηθεί. Όμως είναι γεγονός ότι τα περιθώρια ενός οποιοδήποτε εμπειρογνώμονα πάνω στο πλοίο αυτό είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Μακάρι, μακάρι να είχαμε χώρα, να είχαμε πατρίδα, η οποία απειλείται αυτή τη στιγμή και να μπορούσαμε αυτοτελώς σαν χώρα να παρέμβουμε σε εκείνη την περιοχή με όποιον τρόπο και στα όποια όρια. Ας έκαναν τουλάχιστον αυτό οι κυβερνώντες αυτής της χώρας. Ας έβαζαν αυτοί οι εμπειρογνώμονες πάνω σε πλοία, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι, και να τα θέσουν στην διάθεση κάποιων οργανισμών, ελληνικών οργανισμών, οι οποίοι να πάνε εκεί στα ανοιχτά και κοντά εκεί να παραμείνουν, να παρακολουθούν, να προστατεύσουν τη χώρα μας. Απειλείται αυτή τη στιγμή ο παράκτιος ελληνικός χώρος, απειλούνται τα οικοσυστήματά μας, απειλείται η οικονομία της χώρας μας. Δεν μου λέτε, αυτό κύριε... τουλάχιστον θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί και θα έπρεπε να είχε γίνει. Δεν μου λέτε, κύριε Πισέα, δεν σας καλύπτει το γεγονός ότι όπως διαρρέει το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνάντηση που είχε ο κύριος Βενιζέλος 1η Ιουλίου με δύο δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, όχι μόνο τους διαβεβαίωσε ότι τον διαβεβαίωσε ο οργανισμός, πως τον διαβεβαίωσαν οι Αμερικάνοι ότι δεν πρόκειται να πέσει τίποτα μέσα στη θάλασσα, στον αέρα κτλ. Αλλά ταυτοχρόνως τους ανακοίνωσε ότι ήδη το επιστημονικό σκάφος του ΕΛΚΕΘΕ έκανε πρώτου εγχειρήματος μετρήσεις στο θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Κρήτης και θα ξανακάνει με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος μετρήσεις τα στοιχεία της οποίας θα δημοσιοποιηθούν για να δούμε αν έχουμε διαφοροποίηση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτά διαρρέονται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κύριε Σαχίνη, το να πάμε να πάρουμε μετρήσεις και να κάνουμε σύγκριση με μετρήσεις που θα πάρουμε μετά από 2-3 μήνες, αυτό δεν λέει τίποτα. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε την ανατομία του εγκλήματος. Θα έπρεπε να είναι συνεχής η παρουσία εκεί. Να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη. Μπορεί να έχουμε προβλήματα τα οποία να εμφανιστούν μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Σας λέω όμως και πάλι, αυτό είναι ένα έλασον μέτρο το οποίο θα έπρεπε να είχε προβλέψει η ελληνική πολιτεία. Το οποίο δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την ευθύνη της ότι έδωσε την δική της συγκατάθεση στην πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου. Έπρεπε να είναι ξεκάθαρη η απάντησή της. Η απάντησή της έπρεπε να είναι όχι στην υδρόληψη των χημικών στη Μεσόγειο θάλασσα. Φύγεται από εδώ. Και μόνο στην περίπτωση που θα είχε απορριφθεί αυτό το αίτημα της δημοσίως, θα είχαν πει ότι εμείς προχωράμε παρά τα όσα λέει η ελληνική κυβέρνηση, τότε θα έπρεπε να είχε κάνει αυτό το διάβημα, το οποίο θα έπρεπε να είναι συνεχές και θα έπρεπε να σχεδιαστεί. Δεν είμαι σε θέση να μιλήσω αυτή τη στιγμή εύκολα και μη έχοντας και την δυνατότητα να καλύψω όλες τις πλευρές αυτού του ζητήματος. Είναι πάρα πολλές τις πλευρές αυτού του ζητήματος. Mm-hmm. Έχω μια περιορισμένη γνώση που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες πλευρές του θέματος. Θα έπρεπε να σχεδιαστεί με ποιο τρόπο θα υπάρχει συνεχής, διαρκής ελληνική παρουσία εκεί κοντά όπου γίνεται αυτό το εγχείρημα. Και ας απαγόρευαν στο πλοίο του ΕΛΚΕΘΕ να βρίσκεται κοντά σε εκείνη την περιοχή. Ας απαγόρευαν στους Έλληνες επιστήμονες να βρίσκονται εκεί κοντά για να προστατεύσουν το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε, θα τα λέμε βέβαια συχνά πυκνά, είναι προφανές. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που είπατε στην αρχή αυτής της επικοινωνίας μας, ότι το είπε και ο κύριος Πετράκης, ότι από εδώ και πέρα οι ακροατές, οι θεατές, να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στο πώς θα το διαχειριστούν επικοινωνιακά οι τύποι αυτοί, το όλο θέμα. Και μου έκανε εντύπωση χθες ότι κεντρικά μέσα ενημέρωσης για πρώτη φορά αναφέρθηκαν στο θέμα, αλλά πώς. Ότι με οικολογική ευαισθησία ξεκινάει η υδρόλυση. Ακριβώς. Μια ωραία πεταλούδα, πάμε μια εκδρομή πικνίκ δηλαδή στη Μεσόγειο και εντάξει όλα καλά. Κύριε Σαχίνη, είναι ντροπή που τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας, τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά τα οποία τέλος πάντων παράγουν την παραπληροφόρηση ας πούμε, σε αυτή τη χώρα, ακόμα και όταν αναφέρθηκαν προχτές για πρώτη φορά τα τηλεοπτικά μέσα, στα τηλεοπτικά μέσα αναφέρομαι, το έπραξαν όταν η γαλλική εφημερίδα Le Monde είχε ένα αρκετά εκτεταμένο άρθρο πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο ήταν λιγότερο ητοπαθές και λιγότερο δοσύλλογο θα σας έλεγα από αυτά τα οποία είπαν οι ελληνικές τηλεοράσεις. Συγγνώμη, μην κουράζεστε. Κύριε Πισία, ξέρετε τι έχουν κάνει. Έχουν αποδελτιώσει το γραφείο τύπου του Οργανισμού Απαγόρευσης των Χημικών Όπλων και το γραφείο τύπου του Αμερικανικού Πενταγώνου και το έχουν μετατρέψει σε σπικάζ, αγνοώντας ότι οι πολίτες στην Κρήτη, μέσα από τις απαντήσεις που έδωσε ο οργανισμός στη Νέα Κρήτη,
για λόγους συγκυριακούς και στο παρελθόν στο Ίκρητη, εγώ θέλω να τα λέμε όλα, στην ουσία έχει καταδείξει ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Και επικαλούντουσαν ένα οργανισμό ο οποίος ήδη έχει μεταφέρει την ευθύνη στους Αμερικανούς, για να καταλαβαινόμαστε. Κύριε Σαχίνη, είναι ποιοτική η διαφορά. Η ελληνική τηλεόραση, η αθηνοκεντρική ελληνική τηλεόραση, μεταδίδει αυτά που μεταδίδει. Όμως η Le Monde αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους ανθρώπους στην Κρήτη, πήρε συνεντεύξεις και αυτές τις συνεντεύξεις, αναφέρομαι στον κύριο Κολάκη και άλλους, ναι, ναι, δεν αναφέρω άλλα ονόματα, αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς και παραθέτει τις δηλώσεις τους. Γνωρίζετε ένα μέσο τηλεοπτικό της Αθήνας το οποίο να τόλμησε να καλέσει αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν από την ελληνική τηλεόραση και να εκφράσουν τον αντίλογό τους στην προπαγάνδα την οποία κάνουν οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και οι διάφοροι εκπρόσωποι τύπου του ΑΧΟ και του ΟΗΕ που δηλώνει παραλλήλως ότι είναι και ανεύθυνος. Εδώ τον κύριο Γιδαράκο υπροσποιούνται πως δεν το ξέρουν τώρα, αλλά όταν είχαμε το Sea Diamond στη Σαντορίνη, τους πάγανε τα τηλέφωνα. Όλοι. Για να καταλαβαινόμαστε τι γίνεται. Μάλιστα. Μου αρκεί που ο πρώτος που βάζει την υπογραφή του σε αυτό το κείμενο είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριε Επισία. Αυτό είναι πράγματι εξαιρετικό. Αυτό πράγματι είναι εξαιρετικό. Και να ξέρετε ότι και άλλοι ιεράρχες γνωρίζουμε ότι και στα Κύθυρα υπάρχει μια στεναρή υποστήριξη. Και ίσως θα πρέπει να απευθυνθούμε περισσότερο στους ιεράρχες εκείνους, οι οποίοι πραγματικά δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και στα εγκόσμια που λέμε. Συγγνώμη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν έχει τιμηθεί ως ο Πράσινος Πατριάρχης? Αυτό εσείς μπορεί να το θυμάστε, να το θυμούνται και άλλοι, να το θυμάμαι και εγώ. Δείγμα γραφής περιμένω, κύριε. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ.